Και θέλω να πάμε, είμαστε Ηράκλειο, πάμε ανατολικά, πάμε στον Άγιο Νικόλαο, να συναντήσουμε εκεί εκπρόσωπο του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, καθώς το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος από τη μία η καλή διάθεση, από την άλλη ο καλός καιρός, ναι, εκεί καλός ο καιρός, μετά μας τα χάλασε, πραγματικά πραγματοποίησαν μία όμορφη εξόρμηση από τη Φουρνή ως τον Άγιο Νικόλαο. Θα μας τα πει η κυρία Μαρία Μετζογιαννάκη, είναι γραμματέας του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, για το κλίμα που κυριάρχησε, για τα όμορφα τοπία που αντίκρισαν, για το ποιοι συμμετείχαν. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε, κυρία Μετζογιαννάκη? Πάρα πολύ για την πρόσκληση, άλλη μια φορά στη φιλόξενη εκπομπή. Να πω καλησπέρα και στην αγαπημένη μου την Εύη. Εδώ σας ακούω, είναι στο πλατό και σας χαιρετάει. Και εγώ τη χαιρετάω. Παρότι με αγχώνει κάθε φορά όταν με παίρνει τηλέφωνο να βγούμε, αλλά εντάξει. Okay, αλλά είδα εδώ ένας δημοσιογράφος επιμένει, φτάνει στο στόχο του. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς για την υπομονή τους και βέβαια χαιρετώ και το ακροατήριό σας, τους τηλεθεατές σας μάλλον. Λοιπόν, είναι ο πιο ευγενικός πρόλογος αυτά τα τρία χρόνια που είμαστε εδώ στην εκπομπή, αλήθεια είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και ο πιο μεγάλος μάλλον. Και ευγενικός. Συνεχίζουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα τώρα, κάναμε όντως μια πολύ ωραία εκδρομή, παρότι ήμασταν λίγα άτομα λόγω του τριημέρου και ήμασταν μια πολυεθνική παρέα. Ναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του συλλόγου μας γενικά. Επειδή ο Άγιος Νικόλαος είναι μια τουριστική πόλη, έχουμε πάρα πολλούς ξένους που μένουν στην περιοχή και οι οποίοι μας συνοδεύουν. Ήταν μια παρέα με κάποιους Έλληνες, με Άγγλους, με Ελβετούς, με Γάλλους. Και αυτό είναι κάτι που εμείς το χαιρόμαστε. Για πείτε μας, δηλαδή ότι εμείς είμαστε μια παρέα. Όσοι περπατάνε, είμαστε μια παρέα. Δεν υπάρχουν. Είμαστε λύση, τέλος πάντων. Ξέρετε, έχουμε ένα κοινό. Εμείς εδώ οι ντόπιοι γνωρίζουμε λίγο την ιδιομορφία του περιβάλλοντος και της φύσης σε επίπεδο Κρήτης. Γνωρίζουμε πάνω κάτω τι θα αντικρίσουμε. Δεν το περιμένουμε πολλές φορές. Συνήθως δεν περιμένουμε αυτή την ομορφιά σε αυτό το μέγεθος και την κλίμακα. Καθώς έχουμε σταματήσει περισσότερο να περπατάμε. Αλλά θέλω λίγο να μου πείτε πώς αισθάνονται οι ξένοι από μια άλλη περιοχή που έρχονται στην Κρήτη για λίγες μέρες και δίπλα σας βιώνουν αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Τι σας λένε? Λένε τα καλύτερα. Να πω ότι ο πεζοπορικός τουρισμός είχε αρχίσει νωρίτερα βέβαια στις χώρες τους και από ό,τι ξέρω από την ιστορία του δικού μας του συλλόγου ξεκίνησε και από κάποιες κυρίες που είχαν παντρευτεί στην πόλη μας. Και εν πάση περιπτώσει κάνανε έτσι τα παρεάκια με... Γιατί τότε εμείς κοιτάγαμε μόνο παραλίες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Τα τελευταία χρόνια κατάλαβα και εγώ την αξία του βουνού και της φύσης. Ο αρχηγός μας ήταν Άγγλος και είναι ένας βετεράνος του συλλόγου, όπως λέω, από τα πιο παλιά μέλη. Είναι από τους ξένους που μένουν στη Μαρίνα με τα ιστιοπλοϊκά. Θα ήταν ωραίο βέβαια να κάνουμε σύνδεση και με τη Μαρίνα, αλλά δεν μένω στον Άγιο και δεν ήταν εφικτό. Αυτοί είναι οι πιο συνεπείς. Είναι εκείνοι που δεν τους χαλάει το λίγο το νερό ή πολύ η ζέστη. Είναι πιο ανθεκτικοί στις πεζοπορίες και τους χαίρομαι. Πολλές φορές μας δείχνουν το παράδειγμα. Τι μας περιμένει το καλοκαίρι? Για πείτε μας, τι ετοιμάζετε το καλοκαίρι? Αναφερθήκατε στον πεζοπορικό τουρισμό. Είναι μια θεματική, μια προέκταση του τουρισμού. Και καλό θα ήταν και οι τοπικοί εδώ, αυτοδιοίκηση, να το πάρουν ζεστά για να έχουμε και μια εξέλιξη στο κομμάτι της επέκτασης της τουριστικής περίοδου. Από την πλευρά τώρα τη δική σας, τι μας περιμένει το καλοκαίρι, τι έχετε προγραμματίσει? Ναι, θέλω να σας πω ότι γενικά βλέπω ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και από τους φορείς, έτσι. Και όλο και περισσότεροι δήμοι μπαίνουν στο παιχνίδι και ανοίγουν και σηματοδοτούν μονοπάτια. Στον Άγιο Νικόλαο, ας πούμε, ο Δήμος έχει φροντίσει όλα σχεδόν τα που κάνουμε στην γύρω περιοχή. Είναι πολύ καλά σηματοδοτημένα, όπως και εκείνο που κάναμε την προηγούμενη φορά. Τώρα, την άλλη Κυριακή, παράδειγμα, θα πάμε στη Θεία, στο Γεωπάρκο, που επίσης κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για την ανάδειξη των πεζοπορικών διαδρομών της Ανατολικής Ιτίας και πάμε και σε μέρη που δεν θα πήγαινε ποτέ ένας τουρίστας αν δεν υπήρχε το γεωπάρκο και οι σηματοδοτημένες διαδρομές. Τώρα, εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να περπατάμε κάθε Κυριακή, να είμαστε συνεπείς. Νομίζω ότι
Το κύριο χαρακτηριστικό μας είναι αυτή η συνέπεια, ότι κάθε Κυριακή είμαστε εκεί. Και ξέρει ο άλλος ότι όσο βαριά και να είναι η εβδομάδα, θα τηθεί την Κυριακή, θα χαλαρώσει, θα πει τα αστιάκια του. Γιατί στην πεζοπορία, ξέρετε, λύνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Ό,τι προβλήματα και να έχει, θα τα βγάλει. Δεν θα τα κρατήσει σωστά μέσα του. Εγώ ξεχωρίζω αυτή τη συνέπεια. Ότι αν κάποιος θέλει πραγματικά να μπει στη διαδικασία της πεζοπορίας και να γνωρίσει τη φύση της Κρήτης, όχι μόνο ανατολικά, είναι πολύ όμορφο να έρθει σε επαφή μαζί σας, να σας γνωρίσει και με ασφάλεια να περπατήσει αυτά τα μονοπάτια διαμάντια που κρύβει το νησί της Κρήτης. Μπορεί να σας βρει και στα social media βέβαια, είναι το μόνο εύκολο, να έρθει σε επαφή μαζί σας, να γίνει μέλος σας και βέβαια να γνωρίσει και αυτή την περιπέτεια της πεζοπορίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε και επί τη ευκαιρία θα πω άλλη μια φορά. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Όποιος έρθει με χαρά θα τον δεχτούμε στην παρέα μας, αλλά ειδικά μετά την καραντίνα έχουν εξεμικήσει πάρα πολύ ορειβατική και πεζοπορική σύλλογη. Αυτό είναι θετικό. Χρόνια πολύ. Και μπορεί κάποιος να βρει τις γειτονιάς του. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.